Καλησπέρα. Μόλις τώρα περιμένουμε να ξεκινήσει το παιχνίδι των Bolton Fly εναντίον των Xaverfors. Στην το είναι ο Φάλαρης και ο Σαλτάκης. Τώρα την μπάλα έχει ο Μπέλας. Σαλτάκης θα δώσει στον Κόλια. Κόλιας πίσω στον Σαλτάκη. Μπέλας θα βρει τον Γασπαράτο. Γασπαράτο τον ταλαιπωρεί ο Χατζής και θα κοπεί. Τώρα την μπάλα έχει ο Μαρκόπουλος. Θα δώσει τον Μαρκόπουλο Λεωνάρδο. Χατζής θα πάρει το σύνα από το Φάλαρη. Χατζής στο Δρούγα. Δρούγα θα δώσει το Μαρκόπουλο. 4 δευτερόλεπτα που μένουν για την επίθεση και ο Μαρκόπουλος θα κερδίσει 2 βολές από τον Ψαλτάκη. Όχι τον Ψαλτάκη. Από τον Μαχτουδάκη, με συγχωρείτε. Δύο βολές για το Μαρκόπουλο. Άστοχος στην πρώτη βολή. Ακόμα δεν γράφηκε ο πρώτος πόντος του αγώνα. Άστοχος και στη δεύτερη. Είναι εκεί όμως ο Φάλαρης. Θα δώσει το Μαρκόπουλο. Μαρκόπουλος πάλι στο Φάλαρη. Στο φως Φάλαρης θα γυρίσει και θα ευτοχίσει πρώτη πόντη του παιχνιδιού. 2-0 για τους Xaverfors. Μπέλας θα διαβάζει τώρα την μπάλα. Μπέλας θα δώσει τον Κόλια. Κόλια στο Γασπαράτο. Γασπαράτος θα κοπεί από τον Μαρκόπουλο. Θα του κλέψει και ο Χατζής τώρα έχει την μπάλα. Μαρκόπουλος. Εκεί κάποιος θα βάλει τα χέρια του και θα χάσει την μπάλα. Γασπαράτος προσπαθεί να τρέξει την επίθεση. Σαλτάκης μια τρομερή πάσα στον Κόλια. Μπέλας στον Κόλια. Κόλιας για 3. Θα ευτοχίσει και 2-3 θα πάρουν το προβάδισμα οι Bolton Fly. Μαρκόπουλος στο Χατζή. Χατζής μέχρι μέσα, καλάθι και φάουλ από το Μάκη Χατζή, ο οποίος έχει δικαίωμα και για μία συμπληρωματική βολή. 4-3 το σκορ. -3 τώρα μετά τη συμπληρωματική βολή του Χατζή. Κόλια τώρα έχει την μπάλα. Κόλιας θα δώσει τον Ψαλτάκη. Κόλιας για 3 πάλι θα στοχίσει. Ο Χατζής θα κατεβάσει εν τέλει το rebound και θα κατεβάσει και την μπάλα για τους Xaverfors. Θα δώσει τον Μαρκόπουλο. Μαρκόπουλος στο Φάλαρη. Φάλαρη δεν μπορούσε τον έκλεισε καλά. Μαρκόπουλος για 3 θα στοχίσει. Φάλαρης όμως θα πάρει το επιθετικό. Μαρκόπουλος πίσω στο Φάλαρη. Θα παίξει το post, θα γυρίσει, αλλά θα βγει. Φάλαρης θα το πάρει. Θα πάρει το επιθετικό και ο Μαρκόπουλος Παναγιώτης θα ευστοχίσει σε ένα mid-range. 7-3 το σκορ υπέρ των Xaverfors. Κόλιας τώρα έχει την μπάλα. Κόλιας εδώ στο Γασπαράτο. Γασπαράτος στο Μαχιδάκη. Ο Μαχιδάκης δεν μπόρεσε να συγκρατήσει την μπάλα. Ο Χατζής δεν έτρεξε την επίθεση του Xaverfors. Περιμένει σε μια οργανωμένη επίθεση. Χατζής θα δώσει το Μαρκόπουλο, αμαρκάρισες για 3 και έστοχος. 13 υπέρ των Xaverfors, έχουν ξεκινήσει πολύ ζεστοί. Ντίνος Μπέλας τώρα κατεβάζει την μπάλα για τους Bolton Fly. Σκριν από το Μαχιουδάκη στον Ψαλτάκη. Ψαλτάκης για 3 θα αστοχίσει, θα κατεβάσει την μπάλα ο Χατζής. Χατζής θα πάρει το mid-range και θα στοχίσει. Μπέλας θα κατεβάσει το rebound και προσπαθεί να τρέξει την επίθεση στο Bolton Fly. Θα βρει όμως μπροστά του
μπάλα, το φάουλ. Πρώτο φάουλ από τους Bolton Fly. Μπάλα από τα πλάγια. Στην επαναφορά ο Μπέλλας. Κόλλιας. Θα δώσω τον Ζαλτάκη. Ζαλτάκη, ένα step back. Θα ασοχίσει, θα δώσει, θα πάρει το rebound ο Μαρκόπουλος. Χατζής τον Μαρκόπουλο. Μαρκόπουλος με τον Φάλερ να παίρνει τώρα την μπάλα. Μαρκόπουλος, το Φάλερ θα βρει πανέξυπνα, θα κλέψει. Τώρα ο Κόλλιας τρέχει στην αντεπίθεση. 3 εναντίον ενός. Δεν μπόρεσαν να εξηλώσουν μια φαινομενικά εύκολη επίθεση. Ο Μαχιδάκης θα πάρει, θα κάνει το 3. Και δεύτερο φάουλ από τους Ξάδερφορ. Και επαναφορά με 14 δευτερόλεπτα για την επίθεση των Bolton Fly. Στην επαναφορά ο Μπέλλας. Μπάλα τώρα εκεί ο Κόλλιας. Γασπαράτος. Θα πάρει το σπίρα τον Ζαλτάκη. Μπέλλας, 2 δευτερόλεπτα. Θα στοχίσει. Μπάλα πήρε ο Χατζής, ο οποίος προσπαθεί να τρέψει. Και ο Ψαλτάκης θα βάλει αντικανονικά, θα βάλει αντικανονικά το πόδι του. Στην επαναφορά ο Μαρκόπουλος θα δώσει το Φάλαρι. Φάλαρι στο Μαρκόπουλο και από εκεί τον Δρούγα. Δρούγα προσπάθησε να περάσει μια δύσκολη πάσα και προσπαθεί να τρέξει ο Ψαλτάκης. Αλλά όπως λέει ο διαιτητής, πάτησε γραμμή. Και επαναφορά για τους Ξάδερφορς. Μαρκόπουλος για 3. Άστοχος, κοντό το σουτ. Μπέλλας. Μπέλλας θα πάρει το σκριν από το Μαχιδάκη. Μπέλλας θα δώσει τον Κόλλια. Κόλλιας δεν επιχείρησε το τρίποντο. Του τον Μπέλλας μέχρι μέσα. Θα κερδίσει. Καλάθι και φάουλ. Δικαίωμα για μία συμπληρωματική βολή για τον Ντίνο Μπέλλα. Και το σκορ είναι 10-5 υπέρ των Ξάδερφορ. Άστοχο στη βολή και το σκορ παραμένει ίδιο. Χατζής κατεβάζει την μπάλα για τους Ξάδερφορς. Χατζής μέχρι μέσα, δεν τελείωσε καλά τη φάση, όμως θα κλέψει την μπάλα αντικανονικά με φάουλ. Δεν δέχτηκε με την πρώτη το σφύριγμα του διαιτητή. Έχουμε και μια μικρή υπομυθία. Μπέλλας τώρα εδώ στον Κόλλια. Κόλλιας θα κατεβάσει την μπάλα. Μπάλα στο Γασπαράτο. Θα βάλει τα πόδια του ο Φάλαρης. Αλλαγή για τους Bolton Fly. Θα μπει ο Αγγελόπουλος. Στην επαναφορά ο Γασπαράτος. Θα δώσει τον Ψαλτάκη. Μπέλλας εύκολα θα αφήσει την μπάλα μέσα στο καλάθι. 17. Μπήκε και ο Χρυσοδούλου στη σύνθεση των Ξάδερφορς. Χατζής θα πάρει το στριν και το σιδέρι. Ζούγας, ένα δύσκολο σου. Θα είναι άστοχος. Μπέλλας προσπαθεί να τρέξει. Θα δώσει το Γασπαράτο. Ο Γασπαράτος θα κοπεί καταπληκτικά εμφατικά στον αέρα από τον Μάκη Χατζή. Στην επαναφορά τώρα ο Μπέλλας.
όμως θα κλέψει την μπάλα. Απρόσεκτα έδεσαν την μπάλα. Χατζής. Ψάχνει, θα δώσει ο Σιδέρη. Δρούγας για τρεις. Θα είναι άστοχος. Κόλλιας θα κατεβάσει στο rebound. 17 παραμένει το σκορ. Με 3 και 15 να απομένουν για τέλος της πρώτης περίοδου. Αγγελόπουλος θα δώσει τον Μπέλα. Κόλλιας για 2. Θα ευστοχίσει. 19. Μειώνουν στον πόντο οι Bolton Lions. Μπάλα τώρα ο Χρυσοδούλου. Θα κατεβάσει την μπάλα. Θα πάρει το σκριν από το Φάλαρη. Εκεί όμως θα βάλει ο Ψαλτάκης αντικανονικά τα πόδια του και η μπάλα θα παραμείνει για τους Xavers. Δεν αλλάζει κατοχή. Επίθεση 14 δευτερολέπτων για την ομάδα των Xavers. Χρυστοδούλου θα πάρει την μπάλα. Θα δώσει το Χατζή. Χατζής. Και για τρεις ο Φάναρης θα είναι άστοχος. Μπέλα τώρα θα δώσει στον Γασπαράτο. Ο Γασπαράτος μία σκύπ πάσα στον Κόλλια. Κόλλιας για τρεις. Θα στοχίσει ο Φατζής, θα κατεβάσει το αμυντικό rebound και θα κατεβάσει και την μπάλα. Χρυστοδούλου. Χρυστοδούλου δεν στάρει. Θα δώσει εδώ πέρα ο Ψαλτάκης, θα βάλει τα πόδια του. Πρώτο time out στον αγώνα και επιστρέψαμε εδώ στο κλειστό Προμηθέας Park μετά το time out. Στην επαναφορά ο Σιδέρης. Δεν θα δώσει ο Χρυσοδούλου. Χρυσοδούλου θα πάρει ένα screen από το Σιδέρη. Δεν το αξιοποίησε. Χατζή τώρα για τρεις. Θα είναι άστοχος. Κόλλιας κατεβάζει το rebound. Θα δώσει στον Μπέλα. Μπέλα και του φύγε για λίγο η μπάλα. Κόλλιας τώρα θα δώσει στο Γασπαράτο. Γασπαράτος ξέρει που θα ρίξει. Θα πάρει και το τρίποντο. Ο Σιδέρης θα κατεβάσει το rebound. Σιδέρης θα δώσει τον έτερο Σιδέρη. Για δύο ο Φάλαρης. Θα είναι άστοχος, όμως είναι και ο Σιδέρης για να κατεβάσει το επιθετικό. Θα πάρει και το φαουλ για δύο βολές. Εδώ τον έκοψε ο Βαγενάς αντικανονικά. Δύο βολές για το Σιδέρη. Άστοχος στην πρώτη βολή. Το σκορ παραμένει 19 υπέρ των Xavers. Άστοχος και στη δεύτερη. Ο Φάιλερς είχε μπει λίγο πιο νωρίς μέσα στο ζωγραφιστό. Μπέλας δώσει τον Κόλλια. Βαγενάς πήρε τον Κόλλια. Θα δώσει τον Ψαλτάκη. Ψαλτάκης θα πάρει ένα mid-range και θα εκτοχίσει. Και μπροστά η Bolton Fly 10-11. Με το Χατζή να κατεβάζει τώρα την μπάλα. Μέχρι μέσα, καλάθι και φάουλ. Πήρε την επαφή πάνω στο σώμα του αντιπάλου. Οπότε έτσι πήρε το καλάθι και φάουλ. Και τώρα για τους Bolton Fly θα βγει ο Μπέλας και θα μπει ο Κακαφώνης. Έστοχος και στη βολή ο Χατζής. Στο σκορ γίνεται 13-11. Κακαφώνης τώρα κατεβάζει την μπάλα. Κακαφώνης ζητάει κάποια συστήματα. Μπάλα στο Βαγενά. Βαγενάς βραχίσωμο center. Θα δώσει Κόλλιας για τρεις. Θα είναι έστοχος. Και ένα αλλαγή πάλι. Το σκορ 13-14 μπροστά η Bolton Fly. Χατζής θα πάρει το σκριν από το Φάλαρη. Μέχρι μέσα θα κάνει το Eurostep. Θα είναι άστοχος. Τρέχει ο Κακαφώνης στην αντεπίθεση. Θα δώσει το Γασπαράτο. Κακαφώνης περιμένει όλη την επίθεση. Ψαλτάκης για τρεις.
θα είναι άστοχος στη δεύτερη εβδομάδα του rebound και 10 δευτερόλεπτα για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Ο Χατζής θα πάρει όλα τα δευτερόλεπτα της επίθεσης. Χατζής, το φάλαρι. Φάλαρι θα είναι άστοχος. Τέλος της πρώτης περίοδου, με αυτό θα είναι 13-14 υπέρ των Bold Don't Lie. Και είμαστε πίσω στον Καστελόκαμπο για την έναρξη της δεύτερης περίοδου του αγώνα μεταξύ των Xanderfors και των Bolden Fly. Στην επαναφορά ο Λεωνάρδος Μαρκόπουλος. Θα δώσει στον Έτερο Μαρκόπουλο. Θα πάρει το σπριν από το Σιδέρι. Και αυτός θα δώσει την μπάλα στον Έτερο. Σιδέρι. Θα δώσει στον Δρούγα. Δρούγας για δύο. Θα αστοχίσει, μάχη για το rebound. Τελικά την μπάλα θα την πάρει ο Γασπαράτος. Ο Γασπαράτος θα δει να τρέξει. Και τεχνική ποινή στον πάγκο των Bolden Fly. Μία βολή και έχουμε αλλαγή. Θα βγει ο Βαγενάς. Μία βολή της τεχνικής ποινής θα την εκτελέσει ο Δρούγας. Δρούγας θα είναι έστοχος στη βολή και ισοφάρει το παιχνίδι στους 14 πόντους. Και επαναφορά από τα πλάγια από το Γασπαράτο. Την μπάλα τώρα θα πάει στον Κακαφόνη. Ο Κακαφόνης ζητάει κάποιο σύστημα, κάποια screen εκτός μπάλας. Θα πάρει, τελικά θα πάρει Γασπαράτος μέχρι μέσα. Θα δώσει στο Βαγενά. Τώρα την μπάλα έχει ο Μαρκόπουλος, θα δώσει το Σιδέρι. Σιδέρι πίσω στον Δρούγα, Δρούγας για τρεις. Αυτή τη φορά θα είναι έστοχος και το σκορ γίνεται 17-14. Κακαφόνης κατεβάζει την μπάλα για τους Bolden Fly. Κακαφόνης θα πάρει και το, θα πάρει το φάουλ. Αλλά το φάουλ έχει γίνει κάτω. Η μπάλα θα είναι από την πλάγια γραμμή. Δεν είναι καλά αυτό το φάουλ. Κόλλιας στην επαναφορά. Θα δώσει το Κακαφόνη. Κακαφόνης στο Γασπαράτο. Πίσω στον Κόλλια. Κόλλιας θα πάρει το σκριν από το Βαγενά. Γασπαράτος για τρεις. Και ο Μαρκόπουλος προσπαθεί να τρέξει την επίθεση στον Ξάδερφορ. Θα δώσει το Σιδέρι. Σιδέρις στο Μαρκόπουλο. Και ο Μαρκόπουλος κλείσει την δική από δύο. Θα πάρει την παλαιότερη ο Μαρκόπουλος και θα φτάρει για τρεις. Θα αστοχίσει. Γασπαράτος κατεβάζει το rebound. Και τώρα Κακαφόνης έχει την μπάλα. Κακαφόνης. Ο Ξαλτάκης πήγε για το screen, τελικά δεν το πήρε το screen. Η μπάλα όμως θα καταλήξει στον Ξαλτάκη. Ξαλτάκης μέχρι μέσα. Ένα δύσκολο καλάθι από τον Ξαλτάκη. Σιδέρις κατεβάζει την μπάλα για τους Xanderfors. Σιδέρις θα δώσει τον Έτερο Σιδέρι, ο οποίος θα κερδίσει και φάουλ. Δεύτερο φάουλ για τους Bolden Fly. Και αλλαγή για τους Bolden Fly. Θα βγει ο Κακαφόνης και θα μπει ο Μαθιουδάκης. Στην επαναφορά ο Μαρκόπουλος Λεωνάρδος. Θα δώσει το Σιδέρι, το Μιχάλη Σιδέρι. Δρούγας θα πάρει το σπιν από τον Ραφαήλ Σιδέρι. Δρούγας θα πάρει ένα off balance shoot. Δρούγα θα πάρει όμως το rebound και καλάθι και φαουλ από τον Νίκο Δρούγα, ο οποίος επέμεινε στη φάση, πήρε το εκδοτικό, πήρε το καλάθι και φαουλ.
μία συμπληρωματική βολή για τον Νίκο Βρούγα. Άστοχος στη βολή και το σκορ διαμορφώνει στο παραμένει στο 19-16. Την μπάλα τώρα έχει ο Βαγενάς. Θα δώσει το Μαχιδάκι, αλλά ήταν αρκετά χαμηλή. Αφού μας δείξει, ναι, αρκετά ψηλός, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει την μπάλα. Σιδέρης, Μιχάλη Σιδέρης. Θα πάρει το σπίνα από τον έτερο Σιδέρη. Θα δώσει στο Χατζή, ο οποίος μπήκε και πάλι στον αγωνιστικό χώρο. Και ο Χατζής θα κοπεί. Η μπάλα θα παραμείνει για τους Κάδερφορς. Μπάλα στο Μαρκόπουλο. Ο Χατζής ζητάει το φως. Θα γυρίσει το ένα δευτερόλεπτο. Θα στοχίσει. Βαγενάς θα δώσει στο Γασπαράτο. Και ο Σιδέρης, ο Ραφαήλ Σιδέρης, θα κάνει φαουλ πάνω στο Γασπαράτο. Είναι το δεύτερο φαουλ των Κάδερφορς. Στην επαναφορά ο Γασπαράτος για τους Golden Fly. Θα δώσει το Μαχιουδάκι. Ο Γουγανιάς θα κοπεί από το Βρούγα ψηλά. Σιδέρης προσπαθεί να τρέξει την επίθεση στο Κάδερφορς. Σιδέρης στο Μαρκόπουλο. Μαρκόπουλος με μία προσποίηση θα δώσει το Βρούγα. Βρούγας για δύο με μία καταπληκτική καμπύλη. Η μπάλα Βαγενάς κατεβάζει την μπάλα. Θα πάρει το σύνα από το Ψαλτάκι. Βαγενάς θα δώσει πίσω στο Ψαλτάκι. Ψαλτάκι για δύο. Θα είναι εύστοχος. 21-18 διαφορά τριών πόντων μπροστά η Κάδερφορς. Σιδέρη θα δώσει το Ραφαήλ Σιδέρη. Πίσω στο Μιχάλη Σιδέρη. Δεν θα πάρει ένα mid-range, θα αστοχίσει. Έρχεται ο Ραφαήλ Σιδέρης, δεν μπορεί να συγκρατήσει. Και ο Ψαλτάκης βγαίνει στον ευνηδιασμό σε ένα εύκολο lay-up. Σιδέρης συγκρατεί την μπάλα. 21-20, ένα πόντο μπροστά η Κάδερφορς. Σιδέρης για τρεις, θα αστοχίσει. Κόλιας δεν βιάζεται, πηγαίνει σε επίθεση Ψαλτάκης. Θα βάλει τα χέρια του ο Μαρκόπουλος, θα δώσει τον Κόλια. 8 δευτερόλεπτα απομένουν, πίσω το Μαχιουδάκι. Μαχιουδάκης θα γυρίσει ωραία, αλλά δεν θα εκτελέσει σωστά. Και τώρα ο Χατζής για τους Κάδερφορς. Χατζής μέχρι μέσα, θα δώσει το Σιδέρη. Δεν υπάρχει κάποιο φάουλ σύμφωνα με τους διαιτητές. Βαγενάς θα πάρει το τρίποντο, θα είναι άστοχο. Και ο Σιδέρης θα μαζέψει το rebound. Θα δώσει το Μιχάλη Σιδέρη. Ραφαήλ Σιδέρης στο Δρούγα. Δρούγα μια προσποίηση. Θα δώσει το Μαρκόπουλο. Μαρκόπουλος δεν θα επιχειρήσει για τρεις. Παρά λίγο να πετάξει και τον αντίπαλο του κάτω. Μαρκόπουλος ένα δευτερόλεπτο. Δεν πρόλαβαν να εκτελέσουν επίθεση. Σιδέρης δίνει τη θέση του στο Φάλαρη. Και το σκορ παραμένει στο 21-20. Στην επαναφορά ο Γασπαράτος θα δώσει στο Βαγενά. Βαγενάς μέχρι μέσα, ατομική προσπάθεια. Χατζής μπροστά από δύο, θα αστοχίσει. Θα πάρει όμως το δικό του επιθετικό. Δύο βολές για τον Μάκη Χατζή. Το σκορ παραμένει στο 21-20.
άστοχο στην πρώτη βολή. Ο ξάδερφος παραμένει στους 21 πόντους. Έστοχο στη δεύτερη και κάνει το σκορ 22-20. Ο Γκασπαράδος θα δώσει τη θέση του στον Κακαφώνη. Κακαφώνη τώρα κατεβάζει την μπάλα για τους Golden Fly, οι οποίοι βρίσκονται πίσω στο σκορ με 2 πόντους. Κακαφώνης θα δώσει το Μαχιουδάκι και εκεί στο Βαγενά. Σαλτάκι θα κάνει το screen. Βαγενάς μέχρι μέσα θα πείσει την μπάλα στο καλάθι και το σκορ ισόπαλο στους 22 πόντους. Μαρκόπουλος τώρα κατεβάζει την μπάλα. Μαρκόπουλος σε μια ατομική προσπάθεια δεν είναι εύστοχος. Η μπάλα τώρα στον Κακαφώνη για να κατεβάσει. Ταλαιπωρία και το προσωπικό του αντίπαλο. Ψαλτάκι στον Κακαφώνη, ελεύθερος για τρεις. Θα είναι άστοχος. Χατζής θα κατεβάσει το rebound. Χατζής θα δώσει στο Χρυστοδούλου. Χρυστοδούλου θα πάρει και το τρίποντο και θα είναι έστοχος. 25-22. Κακαφώνης τώρα κατεβάζει την μπάλα για τους Golden Fly. Ο point guard αυτός κατεβάζει την μπάλα όταν μπαίνει μέσα. Κόλιας στο Ψαλτάκι. Ψαλτάκης θα κερδίσει το φάουλ από τον Χρυστοδούλου. Τρίτο φάουλ για τους ξάδερφους και time out. Επιστρέψαμε μετά το time out. Μπάλα στην επαναφορά για τους Golden Fly. Στην επαναφορά ο Κόλιας. Κακαφώνης θα δώσει το Βαγενά. Ο Βαγενάς θα δώσει το Ψαλτάκι. Ψαλτάκι το Κόλιας περιμένει την μπάλα. Ο Ψαλτάκης όμως εκεί θα παίξει τρομερά. Τρομερό footwork και μπάλα τώρα με το Χατζή μέχρι μέσα στο layup και κάνει το σκορ 27-24. Κακαφώνης θα δώσει την μπάλα στο Μαχιουδάκι. Βαγενάς για τρεις, θα είναι άστοχος. Ο Φάλας θα κατεβάσει το rebound και δώσει το Σιδέρι. Χρυστοδούλου παρατηρήνω από το Φάλαρ. Χρυστοδούλου σε ένα πουλα τζάμπερ θα στοχίσει. Ο Φάλαρ θα πάρει το επιθετικό, θα στοχίσει και αυτός με τη σειρά του. Κακαφώνης προσπαθεί να τρέξει, θα δώσει μια δύσκολη πάσα, δύσκολα παίρνα για αυτή η πάσα. Χατζής μόνος του, μόνος του μέχρι μέσα θα στοχίσει. Κακαφώνης θα πάρει την μπάλα, θα δώσει τον Ψαλτάκι. Ψαλτάκης θα πάρει τις δύο βολές, δεν θα μπορέσει να στοχίσει στο layup και δύο βολές για τους Golden Fly και τον Ψαλτάκι. Ψαλτάκι τώρα θα εκτελέσει δύο βολές. Εύστοχο στην πρώτη βολή και διαμορφώνει το σκορ στο 27-25. Εύστοχος και στη δεύτερη βολή και το σκορ γίνεται 27-26 υπέρ των ξάδερφων. 40 δευτερόλεπτα απομένουν για τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Χρυστοδούλου ξανά ελεύθερο συμπαίκτη, δίνει στο Μαρκόπουλο. Μαρκόπουλος θα πάρει το σκριν, θα πάει αντίθετα το σκριν του Φάλαρη. Μέχρι μέσα δεν θα ευστοχίσει. Κακαφώνης δεν είδε ότι ερχόταν από πίσω του κάποιος παίκτης. Χατζής θα πάρει όλα τα δευτερόλεπτα της επίθεσης για το τέλος
13 δευτερόλεπτα για το τέλος του ημιχρόνου. 10, 8, μόνος του μέχρι μέσα δώσει στο Σιδέρι, Φάλαρης για 3, θα είναι άστοχος, Κακαφώνης, σούταρε, σκορ ημιχρόνου 27-26 υπέρ των Ξάδερφορς, επιστροφή σε λίγο. Επιστρέφουμε για την έναρξη της τρίτης περιόδου, στην αναμέτρηση μεταξύ των Ξάδερφορς και των Bolton Fly. Τώρα την μπάλα για τους Bolton Fly έχει ο Βαγενάς. Βαγενάς θα δώσει τον Μπέλα. Μπέλας για 3 θα αφαιτήσει. Χατζής θα πάρει την μπάλα, θα τρέξει στα σύμπρος μέσα στο αντίπαλο καλάθι και θα εστοχίσει. 29-26 για τους Ξάδερφορς. Κόλιας ελεύθερος για 3, δεν θα το πάρει τον τρίποντο. Θα βγει έξυπνα για τον deflection και τρέχει στην αντίθετη πλευρά ο Σιδέρης, αλλά θα πάρει το επιθετικό Ντρούγκας μέχρι μέσα, θα αστοχίσει. Αλλά έρχεται ο Μαρκόπουλος για να πάρει το ένα ακόμα επιθετικό rebound. Για 3 θα αστοχίσει. Μαρκόπουλος και πάλι θα πάρει το επιθετικό. Μαρκόπουλος θα δώσει τον έτερο Μαρκόπουλος, τον Λεωνάρδο. Παναγιώτης Μαρκόπουλος για 2 θα αστοχίσει. Κόλλιας θα κατεβάσει το rebound. Πήγε να χάσει κιόλας την μπάλα, αλλά τη συγκράτησε. Σαλτάκης, το Μαθιουδάκη, Μπέλας. Μπέλας φτάνει τον Σαλτάκη. Τελικά βγήκε έξυπνα στο deflection και χάσει την μπάλα. Μαρκόπουλος για 3. Αμήλωτος θα πάρει το επιθετικό. Μαρκόπουλος με την προσπίση μέχρι μέσα, καλάθι και 31-26 για τους Ξάδερφορς, διαφορά 5 πόντων. Μπέλας τώρα κατεβάζει την μπάλα για τους Bolton Fly. Μπέλας πάει σε μια οργανωμένη επίθεση, πάρει το σπιν από τον Ψαλτάκη. Μπέλας στον Ψαλτάκη. Σαλτάκης θα πάρει το σούτ και θα εξοχίσει. 31-28. Μαρκόπουλος θα δώσει το Χατζή, θα ντζώσει μπάλα. Χατζής μέχρι μέσα, θα αστοχίσει. Και ο Μπέλας προσπαθεί να τρέξει στους Bolton Fly στην αντεπίθεση. Μπέλας post to post δεν θα είναι έστοχος. Σιδέρης στον Μαρκόπουλο και αυτό στον Λεωνάρδο Μαρκόπουλο. 12 δευτερόλεπτα για την επίθεση. Σιδέρης θα παίξει το πώς θα γυρίσει και θα εξοχίσει. 33-28. Βαγενάς κατεβάζει την μπάλα. Βαγενάς, ο Κόλλιος θα βγει στο τρίποντο, Κόλλιος για 3 και θα είναι εύστοχος. 33-31 μετά το εύστοχο σουτ του Κόλλια. Μαρκόπουλος σταμάτησε την τρίπλα, θα δώσει στο Χατζή. Χατζής με τον προσωπικό του αντίπαλο τον Κόλλια. Και στη γωνία για 3 ο Μαρκόπουλος Λεωνάρδος. Κόλλιος θα πάρει το rebound, θα βάλει τα χέρια του, αλλά η μπάλα θα παραμείνει για τους Bolton Fly. Μπέλας ψάχνει έναν ελεύθερο αντίπαλο για να βρει τον Κόλλια. Βγάζοντας τον Ψαλτάκη, Ψαλτάκη θα γυρίσει πανέμορφα και θα ισοφαρίσει στο 33-33. Τώρα την μπάλα έχει ο Χατζής για τους Ξάδερφορς. Χατζής με τον Κόλλια, θα γυρίσει ο Χατζής και θα ολοκληρώσει, θα πάρει καλάθι και φάουλ. 35-33 και δικαίωμα για μια συμπληρωματική βολή. Yeah.
Έστοχος στη βολή, 36-33. Βαγενάς τώρα κατεβάζει την μπάλα. Βαγενάς μέχρι μέσα. Καλάθι και φαουλ από το Σπύρο Βαγενά. Και το σκορ στο 36-35 και με αυτή τη συμπληρωματική βολή μπορεί να ισοφαρίσει στους 36 πόντους. Αλλαγή τώρα για τους Χάδερφορς. Θα βγει ο Μαρκόπουλος και ο Χατζής. Θα περάσει μέσα ο Φάλαρης και ο Σιδέρης. Άστοχος στη βολή. Εκεί παραλίγο να γίνει το λάθος. Μαρκόπουλος κατεβάζει για τους Χάδερφορς. Μαρκόπουλος θα δώσει το Φάλαρη. Φάλαρης για δύο. Θα είναι άστοχος. Καρτάκης θα δώσει τον Μπέλα. Μπέλα κατεβάζει την μπάλα. Μπέλας αλλαγή κατέβει, θα δώσει το Βαγενά για 3. Θα είναι άστοχο. Σιδέρης το rebound. Σιδέρης όλη την επίθεση μόνος του. Καλάθι και φάουλ για τον Μιχάλη Σιδέρη. 38-35. Μία βολή για τον Σιδέρη. Άστοχος από τη γραμμή της φιλανθρωπίας ο Μιχάλης Σιδέρης. Βαγενάς τώρα κατεβάζει την μπάλα για τον Golden Fly. Βαγενάς θα του κλέψει την μπάλα ο Τούμας, αλλά η μπάλα θα πάει στον Ψαλτάκη. Ψαλτάκης μέχρι μέσα θα στοχίσει. Μπάλα για τον Μιχάλη Σιδέρη, ο οποίος τρέχει την αντεπίθεση. Δεν μπορούσε να βγάλουμε μια γρήγορη επίθεση. Σιδέρη στο Φάλαρη. Φάλαρη δεν μπόρεσε να συγκρατήσει. Και τώρα την μπάλα έχει ο Κόλιας. Κόλιας περιμένει, θα δώσει τελικά το Μαθιουδάκη. Ο Μαθιουδάκης όμως θα υποπέσει σε βήματα. Δεν συνεννοήθηκαν καλά εδώ πέρα οι παίκτες των Bolden Clay και υπέπεσαν σε λάθος. Σιδέρης, ενώ έχει μπει και ο Κακαφώνης στους Bolden Clay. Μαρκόπουλος, φάουλ από τον Κακαφώνη. Τρίτο φάουλ για τους Golden Fly και στην επαναφορά ο Μαρκόπουλος. Φάλαρης σκέφτηκε για λίγο να πάρει το σουτ, δεν το πήρε. Χρυστοδούλου με τον Κακαφώνη. Σιδέρης πίσω Χρυστοδούλου. Χρυστοδούλου μέχρι μέσα. Έστοχος. 40-35. Κακαφώνης κατεβάζει την μπάλα για τους Bolden Fly. Κακαφώνης θα δώσει στον Μπέλα, ο οποίος θα κερδίσει το φάουλ από τον Μαρκόπουλο. Δεύτερο φάουλ για τους Ξάδερφους. Ο Μαρκόπουλος θα δώσει τη θέση του στο Λεωνάρδο Μαρκόπουλο, αλλά έχουμε time out. Επιστροφή μετά το time out. Η μπάλα είναι από την τελική γραμμή για τους Bolden Fly, οι οποίοι έχουν επίθεση 14 δευτερολέπτων. Ο Μπέλας στην επαναφορά. Ο Μπέλας ψάχνει ένα ελεύθερο συμπαίκτη. Θα βρει τον Ψαλτάκη. Ψαλτάκη θα γυρίσει πανέμορφα το κορμί του και θα ευστοχίσει. Και το σκορ θα γίνει 40-37. 3 υπόλοιπες διαφοράς υπέρ των Ξάδερφορς. Χρυστοδούλου θα πάρει το σκριν από το Φάλαρη και θα κερδίσει το φάουλ από τον Κακαφώνη. Τέταρτο φάουλ για τους Bolden Fly. Και στο, από το επόμενο φάουλ
οι ξάδερφος θα εκτελέσουν βολές. Δρου, με συγχωρείτε, Χρυσοδούλου, θα πάρει ένα full out jumper, θα είναι πολύ κοντό το shoot. Μπέλας, κατεβάζει την μπάλα. Μπέλας θα πάρει στην από το Γασπαράτο. Σαλτάκης για τρεις, θα είναι άστοχος. Μπάλα τελικά στο Χρυσοδούλου που θα δούμε πέρα το rebound. Μπάλα στο Μαρκόπουλο. Μαρκόπουλος νόμιζε ότι θα τρέξει. Τελικά την μπάλα σώζει ο Μπέλας. Κακαφώνης κατεβάζει την μπάλα. Θα δώσει τον ελεύθερο Γασπαράτο, ο οποίος λίγο άτσαλα. Μπάλα στον Σαλτάκη και το σκορ 40-39. Μένα λεπτά από μένα για το τέλος της τρίτης περιόδου. Και τεχνική ποινή στο Φάλαρη. Επειδή μετά από διαμαρτυρίες, μία βολή για τους Bolden Fly. Έχουν μια μικρή σύσκεψη τώρα οι διαιτητές, μια μικρή σύσκεψη μεταξύ τους. Μετά από αυτή την τεχνική ποινή στη βολή, η μπάλα παραμένει για τους ξάδερφους. Στην επαναφορά τώρα θα είναι ο Μιχάλης Σιδέρης. Χρυσοδούλου, ψάχνει τον ελεύθερο συμπαίκτη, θα δώσει το Φάλαρη. Φάλαρη θα δώσει έξω το Δρούγα λίγο δυνατά, δεν μπόρεσε, 6 δευτερόλεπτα. Φάλαρη για 3 θα αστοχίσει. Μπέλας τώρα προσπαθεί να τρέξει στην επίθεση και αμυντικό φάουλ από το Φάλαρη πάνω στον Μπέλα. Δεν συμφωνεί με αυτό το σφύριγμα ο Κώστας Φάλαρης. Και στην επαναφορά για τους Bolden Fly έχει έρθει ο Μπέλας. Εδώ δεν συμφωνεί με το σφύριγμα ο Κώστας Μπέλας. Θα γίνει αλλαγή, θα περάσει μέσα στο παιχνίδι ο Ραφαήλ Σιδέρης. Στην επαναφορά ο Ντίνος Μπέλας. Θα δώσει την μπάλα στο Μαθηδάκη. Μπέλας στον Κακαφώνη, Κακαφώνης πίσω στον Μπέλα, Μπέλας για 3, θα είναι άστοχος, θα κατεβάσει το rebound ο Μιχάλης Σιδέρης. Σιδέρης με 20 δευτερόλεπτα που μένουν για το τέλος της τρίτης περίοδου. Θα πάρει όλα τα δευτερόλεπτα της επίθεσης. Σιδέρης θα δώσει το Λεωνάρδο. Αλλά θα το χάσει. 3 δευτερόλεπτα. Μπέλας θα σουτάρει και θα είναι άστοχος. Τελικό σκορ τρίτης περίοδου 40-39 υπέρ των ξάδερφων. Επιστροφή εδώ στο κλειστό Προμηθέας Park για την έναρξη του τετάρτου και τελευταίου 10 λεπτού. Σε ένα μεταξύ των ξάδερφων και των Bolden Fly. Στην επαναφορά ο Λεωνάρδος Μαρκόπουλος, θα δώσει τον Ραφαήλ Σιδέρη. Μαρκόπουλος θα πάρει μια ατομική προσπάθεια μέχρι μέσα, θα εστοχίσει, μπαίνει ζεστός στο 4ο δεκάλεπτο, 42-39. Μπέλας κατεβάζει την μπάλα για τους Bolden Fly. Μπέλας
θα συγκρατήσει την μπάλα, φλόρ στο Ψαλτάκι, Ψαλτάκι μέχρι μέσα ένα floater, θα είναι άστοχος, θα πάρει το rebound ο Μαρκόπουλος. Χατζής τώρα στην μπάλα, θα δώσει το C και θα ευστοχίσει αυτό το pull-up jumper, 44-39, διαφορά 5 πόντων για τους Xaverfors. Κακαφώνης κάτεβας την μπάλα, θα δώσει το Γασπαράτο, Γασπαράτο στο Ψαλτάκι. Κακαφώνης για 3, θα είναι άστοχος, το rebound τελικά στο Ψαλτάκι. Μπέλας, 10 δευτερόλεπτα που μένουν για τέλος επίθεσης. Μπέλας παίρνει την μπάλα, θα κλειστεί από 2, θα δώσει μια μπάλα πίσω από θα ευστοχίσει. 44-41. Χατζής τώρα κατεβάζει για τους Xaverfors. Χατζής μέχρι μέσα, θα πάρει το φάουλ ψηλά. Το φάουλ είναι ψηλά σύμφωνα με τους διαιτητές και 2 βολές για το Μάκη Χατζή. Εύστοχος στην πρώτη βολή, 45-41. Άστοχος στη δεύτερη, 45-41 παραμένει. Γασπαράτος θα πάρει το σπιν από το Μαθιουδάκι. Γασπαράτος μέχρι μέσα, θα δώσει τον Μπέλα. Μπέλα θα γίνει το deflection από τον Μαρκόπουλο. 10 δευτερόλεπτα απομένουν για την επίθεση των Bolton Fly. Μπέλας θα βάλει τα χέρια του εκεί ο Σιδέρης και θα καθυστερήσει την επίθεση των Bolton Fly. Τώρα 7 δευτερόλεπτα απομένουν για το τέλος της επίθεσης. Μπέλας στην επαναφορά, ψάχνει έναν ελεύθερο συμπέκτη, θα δώσει στον Κακαφώνη. Κακαφώνης, 2 δευτερόλεπτα για 3, θα στοχίσει και προσπαθεί να τρέξει την επίθεση ο Σιδέρης. Θα δώσει στο Μιχάλη Σιδέρη. Σκριν, θα πάρει το σκριν από τον Ραφαήλ Σιδέρη, που εκεί θα πάει την μπάλα, θα κλειστεί από 2, ελεύθερος για 3 ο Μιχάλη Σιδέρη. Θα είναι άστοχος, Μαρκουδάκης κατεβάζει το rebound και δίνει στον Μπέλα, ο οποίος ο Μπέλας δεν μπόρεσε να βγάλει μια γρήγορη επίθεση, έτρεξε και τελικά έκλασε την μπάλα. 2-1 εναντίον 3, περιμένει τους παίκτες του. Θα πάρει και θα ευστοχίσει ο Μάκης Χατζής. 47-41, 6 πόντους διαφοράς υπέρ των Xaverfors. Κακαφώνης θα δώσει την μπάλα στον Μπέλα. Γασπαράτος θα κλέψει την μπάλα και θα προσπαθήσει να τρέξει, αλλά εδώ πέρα θα γίνει λίγο πιο ένα σκληρό μαρκάρισμα πάνω στο Μάκη Χατζή. Δεν υπάρχει αντιαθλητικό, λένε οι διαιτητές. Κανονικό φάουλ σφυρίζεται και time out. Επιστροφή μετά το time out. Η επαναφορά θα γίνει από τον Χατζή για τους Xaverfors. Χριστοδούλου τώρα κατεβάζει για τους Xaverfors. Χριστοδούλου στον Μαρκόπουλο. Μαρκόπουλος θα δώσει στο Φάλαρη. Φάλαρη πίσω στο Μαρκόπουλο. Θα στοχίσει, rebound από το Γασπαράτο. Ο Χατζής φάση να κλέψει την μπάλα. Γασπαράτο κλείνεται από 2, ένα double team. Το σπάει εύκολα η ομάδα των Bolton Fly. Κόλλιας στο Τεγαφόνι. Γασπαράτος θα πάρει το screen. Γασπαράτος στον Κόλλια για 3. Θα είναι άστοχος. Χριστοδούλου κατεβάζει το rebound.
Μοντούλου προσπαθεί να τρέξει μέχρι μέσα, θα είναι άσπρος, έβαλε παραπάνω δύναμη από ό,τι χρειαζότανε. Γασπαράτος, Κακαφώνης, 14 δευτερόλεπτα για την επίθεση. Κακαφώνης θα κάνει ένα σουτ, ενώ είχε 7 δευτερόλεπτα. Να τρέξει, θα δώσει τον Σιδέρη ελεύθερο γιατί και εδώ μια λαβή πολεμική, έπεσε κάτω ο Φάλαρης, είναι το τρίτο φάουλ των Bolton Fly, λίγο σκληρό φάουλ. Στην επαναφορά ο Μαρκόπουλος. Μαργόπουλος στο Φάλαρη, Φάλαρη για 2, θα είναι άστοχος, θα κατεβάσει ο Κόλλιος στο rebound. Καγαφώνης, Καγαφώνης με 10 δευτερόλεπτα να απομένουν, δίνει στον Κόλλια, Κόλλιος θα πάρει το screen, θα δώσει πίσω τον Ψαλτάκη, Ψαλτάκης για 3, θα είναι έστοχος, 47-44, μειώνει στις 3. Χατζής τώρα έχει την μπάλα. Χατζής θα πάρει το screen, δεν θα πάρει όμως το τρίποντο. Θα το πάρει ο Χριστοδούλου, ο οποίος θα είναι άστοχος. Μπέλα τώρα έχει την μπάλα. Θα δώσει τα γλυφτή εδώ πέρα και θα κερδίσει το φαουλ ο Γασπαράτος. Περιμένουμε εδώ πέρα να σκουπίσει το παρκέ. Πρώτο φάουλ για τους... Πρώτο φάουλ σε αυτή την περίοδο για τους Xanderfors. Στην επαναφορά για τους Bolton Fly ο Μπέλλας. Θα δώσω τον Κακαφώνη και πίσω hands off στον Μπέλλα. Μπέλλας με 10 δευτερόλεπτα να απομένουν για την επίθεση. Κόλλιας θα πάρει, δεν θα πάρει το τρίποντο. Θα πάρει όμως το φάουλ τώρα ο Ψαλτάκης. Δεύτερο φάουλ για τους Xanderfors σε αυτή την περίοδο. Στην επαναφορά τώρα ο Κόλλιας. Θα δώσω τον Ψαλτάκη. Έκοψε πανέμορφα ο Κόλλιας, αλλά δεν μπόρεσε να ευστοχίσει. Χατζής δίνει ένα γρήγορο ρυθμό, αλλά θα πάει σε μια οργανωμένη επίθεση. Χατζής θα πάρει το τρίποντο, ένα jump shoot. Είναι άστοχο. Μπέλλας θα δώσει τον Κόλλια για 3, ελεύθερος. Θα είναι άστοχος. Και πήγαν να χάσουν την μπάλα μεταξύ τους υπέρ των Xanderfors. Την μπάλα τώρα έχει ο Χατζής. Χατζής μέχρι μέσα θα αστοχίσει, θα πάρει όμως το επιθετικό ο Σιδέρης. Πάλι η μπάλα και θα κερδίσει το φάουλ, τέταρτο φάουλ. Τέταρτο φάουλ για τους Bolton Fly. 47-44 στην επαναφορά. Ήταν ο Μαρκόπουλος, έδωσε στο Χατζή. Χατζή θα δώσει έξω στο Φάλαρη. Φάλαρη για 3, θα είναι άσχημο. Το rebound κατέβασε ο Γκαφώνης. Ο Γκαφώνης προσπάθησε να τρέξει σε μία αντεπίθεση, δεν τα κατάφερε, γύρισαν γρήγορα πίσω οι αντίπαλοι του. Μπέλλας θα δώσει σαν ένα ελεύθερο συμπέκτη. Θα πάρει το φάουλ ο Γασπαράτος από το Χατζή. Τρίτο φάουλ για τους Xanderfors και time out. Επιστροφή με το time out για τελευταία 2,5 περίπου λεπτά του αγώνα. Στην επαναφορά ο Ντίνος Μπέλλας για τους Bolton Fly. Κόλλιας
θα δώσεις τον Κακαφώνη με άτσαλη πάσα, Κακαφώνης για 3, θα είναι έστοχος με ταμπλό, Κακαφώνης ισοφαρίζει στους 47 πόντους. Την μπάλα τώρα έχει ο Λεωνάρδος Μαρκόπουλος, θα δώσει το Μιχάλη Σιδέρη. Σιδέρης πίσω στο Μαρκόπουλο. Χατζής θα πάρει το φάουλ, 5ο φάουλ για τους για τους Golden Fly. Βολές για το Μάκη Χατζή. Δύο βολές για το Χατζή. Άστοχος στην πρώτη βολή, εδώ πέρα η μπάλα το έπαιξε άσχημα παιχνίδια. Άστοχος και στη δεύτερη, το σκορ παραμένει 47-47. Μπέλας, προσπαθεί ο Χατζής να του κλέψει την μπάλα. Θα πάρει το σπίτι από το Μπιζαντάκι. Μπέλας, εκεί θα γίνει το deflection. Μπέλας σε μια οργανωμένη, όχι, θα δώσει στο Σιδέρι και πίσω στον Χατζή. Χατζή στο Φάλαρη. Φάλαρης θα κερδίσει το φάουλ. Δύο βολές. Δύο βολές για τον Κώστα Φάλαρη. Το σκορ είναι ισόπαλο στους 47 πόντους. 1:39 απομένει για το τέλος του αγώνα, για το τέλος της κανονικής περίοδου. Το 48-47, εκτός κι αν έχουμε παράταση στο παιχνίδι. 49-47, μπροστά για δύο πόντους, για δύο πόντους η Ξάδερφος. Μπέλας κατεβάζει την μπάλα. Μπέλας αυτό στο Κόλια. Αρκεί εκεί να κάνει την deflection ο Μιχάλης Σιδέρης. Η μπάλα θα παραμείνει για τους Golden Fly. Στην επαναφορά ο Κόλιας. Μπέλας με τον Χατζή. Θα κλειστεί από δύο. Θα ρίξει κάπως άτσαλα την μπάλα. Για τρεις ο Γασπαράκος. Αστοχίσει και ο Χατζής προσπαθεί να τρέξει, περιμένει και θα δώσει το Σιδέρι. 1 λεπτό για το τέλος, με τους Κάδρες να προηγούνται για 2 πόντους. 8 δευτερόλεπτα για τη λήξη της επίθεσης, για 3 θα είναι άστοχος, όμως ο Σιδέρι θα πάρει το rebound. Σιδέρις κλείνεται από 2, θα δώσει στο Χατζή, 6 δευτερόλεπτα για την επίθεση. Δρούγας, Δρούγας για 3, θα είναι άστοχος, 35 δευτερόλεπτα. Κακαφώνει τώρα για την ισοφάριση. Εδώ θα γίνει φάουλ. Φάουλ από το Χατζή στο Γασπαράτο. 4ο φάουλ για τους Ξάδερφος και time out. Επιστροφή για τα τελευταία 24 δευτερόλεπτα του αγώνα, με την κατοχή να έχουν οι Golden Fly, οι οποίοι βρίσκονται πίσω για 2 πόντους. Στην επαναφορά ο Ντίνος Μπέλας. Κακαφώνη για 3, θα αστοχίσει, θα κατεβάσει το μετρικό rebound και θα κερδίσει και το foul. 2 βολές για το Ραφαήλ Σιδέρη. Πήγανε γρήγορα να κάνουν οι αντίπαλοι foul για να εκτελέσει βολές και μέσα ο Σωτήρης Κόλλιας στη θέση του Ντίνου Μπέλα.
Πρώτη βολή είναι άστοχη από το Ραφαήλ Σιδέρη. Για να δούμε, θα είναι άστοχος στη δεύτερη κρίσιμη βολή. Άστοχος και στη δεύτερη, αλλά θα πάρει το επιθετικό. Χατζής η μπάλα, θα πάρει το φάουλ από το Ψαλτάκι. Δύο βολές τώρα για το Μάκη Χατζή. Με 7,3 δευτερόλεπτα να απομένουν για το τέλος του αγώνα. Χατζής εύστοχος στην πρώτη βολή, 50-47, διαφορά 3 πόντων. Εύστοχος και στη δεύτερη, μαξιλαράκι 4 πόντων. Καταφώνει, θα δώσει τον Κόλια, Κόλιας για 3. Θα είναι εύστοχος, 2 δευτερόλεπτα απομένουν. 2 δευτερόλεπτα για το τέλος του αγώνα. Φάουλ στο Χατζή. Με 1,3 δευτερόλεπτα να πούμε για τέλος του αγώνα και το σκορ 51-50. Δύο βολές για το Χατζή, ο οποίος βρίσκεται πάλι στη γραμμή της φιλανθρωπίας. Εύστοχος 52-50. Εύστοχος και στη δεύτερη, 53-50, μόνο τρίποντο. Κόλιας θα πετάξει την μπάλα και θα είναι άστοχος. Τελικό σκορ 53-50 υπέρ των Xaderforce. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.